head up and feel right there, girl. Laugh after the pigeon, them and chicken head them, because them can't make it. But we tell them, say, so tell a girl back up, cause now she not make it. Can't hold her man, so woman, now you can take it. You alone get the girl, you not apply for war. So tell a girl, sit down and check it. Tell a girl back up, cause now she not make it. Can't hold her man, so woman, now you can take it. You alone get the girl, you not apply for war. So tell a girl, sit down and check it. Yo, woman, you ready for bust the place? So if you done the place, wind up your waist, cause you know you're not a cheating on your face. Sexy body shape, why you round like a grape? Why you know, say no guy not gonna make no mistake. She lack intelligence and experience, lose confidence. Them the girl just not no conscience. That she belly so can't come talk to you, cause you don't know, so you ain't no run through the car. Talk up, cause no, she no make it. Yeah, hold her man, so woman, now you can take it. You alone again, the car, you know the time for war. So tell a girl, sit down and check it. Tell a girl, back up, I know she don't make it. Can't hold a man, so woman, I hope you take it. Να καλησημερίσουν τους εξέχοντες προσκεκλημένους μας που ήρθαν να μας τιμήσουν σήμερα σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας Εμερουσίου Οροπού, κύριο Θείο Κύριλλο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Εμερουσίου, Γιώργο Παντούλη, να καλημερίσω και τον κύριο Καραμπούλη, ο οποίος εκπροσωπεί τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Εμερουσίου, τον κύριο Καραβά, αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιποί προσκεκλημένοι. Μία ακόμα πράξη της Δημοτικής Αρχής γίνεται επιτέλους, είναι μπροστά στα μάτια μας και μπορεί επιτέλους να ολοκληρώσει ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των δύο περιοχών. Η δεύτερη αυτή πεζογέφυρα που θα ενώσει τις δύο περιοχές, τον Ανατολικό Εμερουσίου με το Εμπορικό Κέντρο, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο για το οποίο η αρχή, η Δημοτική Αρχή, ξεκίνησε εδώ και πάρα πολύ καιρό και μετά πραγματικά την απέτηση ετών, σήμερα μπορούμε να την έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Συγχαρητήρια σε όλους οι οποίοι συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή και σήμερα παραδίδουμε το έργο. Παρακαλώ, δίνω το λόγο στον Υπουργό, στον κύριο Χατζηδάκη. Σεβασμιότατε, δεσιμότατη, δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα κάμποσο αν θα έπρεπε να έρθω στα συγκεκριμένα εγγένεια, γιατί ξέρετε τι έχω στους ώμους μου. Αλλά αποφάσισα να έρθω, παρότι το έργο δεν είναι μεγάλης κλίμακας για τα δεδομένα της πρωτεύουσας, διότι είναι βασικά ένα χειροπιαστό έργο. Ένα έργο που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής σε ένα μεγάλο δήμο της Αθήνας. Και αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι ακριβώς αυτό. Το χειροπιαστό, το μετρήσιμο, το συγκεκριμένο έργο. Ήρθα λοιπόν να πω μπράβο στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κατόρθωσαν και παραδίδουν σήμερα στο λαό του Εμερουσίου και στο λαό της Αθήνας αυτή τη γέφυρα, που εκτός όλων των άλλων είναι και μια γέφυρα που καλύπτει τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και σε αυτό εμείς ως Υπουργείο δίνουμε προτεραιότητα. Μία και μισή μάλιστα έχω στο γραφείο μου ραντεβού, συνάντηση με το Προεδρείο της Εθνικής Ομοσπονδίας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για να συζητήσουμε μεταξύ των άλλων και ζητήματα κινητικότητας. Μπράβο λοιπόν στον Γιώργο Πατούλη, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμερουσίου, και είμαι βέβαιος, με βάση τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, ότι θα ακολουθήσει και συνέχεια. Και είμαστε εδώ από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών για να στηρίξουμε το έργο του Δημάρχου και το έργο κάθε Δημάρχου που έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής του. Από εκεί και πέρα, επειδή ξεκίνησα να σας λέω τι φορτίο έχουμε στους ώμους μας, είμαι βέβαιος πως κατανοείτε πως η θέση μας δεν είναι αξιοζήλευτη και πως κανένας από μας δεν είναι καθόλου ευτυχής όταν καλείται να υιοθετεί σκληρά μέτρα. Όμως αξίζει να κάνουμε την προσπάθεια. Αξίζει να κάνουμε και το τελευταίο μίλι. Οι 7 εβδομάδες που μεσολαβούν ανάμεσα στο σήμερα
και στις 18 Οκτωβρίου, τότε που έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι 7 ιστορική σημασία εβδομάδες για την Ελλάδα, 7 εβδομάδες που θα κρίνουν τη μοίρα αυτού του τόπου για αρκετά χρόνια. Πρέπει λοιπόν, συναισθανόμενη την κρισιμότητα των στιγμών, όλοι, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, φορείς, πολίτες, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ενωμένοι όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί αυτό που μετράει είναι η Ελλάδα, είναι οι οικογένειές μας, δίνουμε μια μάχη για την πατρίδα μας, για τα σπίτια μας και θα πρέπει να βγούμε νικητές. Και να είστε βέβαιοι πως αν είμαστε υπεύθυνοι και ενωμένοι, θα βγούμε νικητές και η Ελλάδα θα μπει ξανά στον δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια να μεταφέρουμε το λόγο στον Δήμαρχο Αμαρουσίου, κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος θα μας πει και περαιτέρω και από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του πραγματικά σπουδαίου έργου. Η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν 2-2,5 χρόνια περίπου, με την πρώτη πεζογέφυρα στην Κλεοφόρο Κηφισίας, τη δεύτερη η οποία γίνεται μέσα από μια διαδικασία εθνικών πόρων και διαχείριση ουσιαστικά αυτών από το Υπουργείο, που είναι αρμόδιος πλέον ο κύριος Χατζηδάκης, και τον ευχαριστώ πραγματικά για τη μεγάλη τιμή για την πόλη μας, παρά το φόρτο εργασίας ότι είναι σήμερα εδώ. Ήταν λοιπόν μια προσπάθεια η οποία είχε όμως μια δυσκολία στη χρηματορροή, μια δυσκολία στο να μπορέσουν να δοθούν τα χρήματα στους εργολάβους για να ολοκληρώσουν το έργο, και που οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμπαράσταση που έκανε ο Υπουργός το τελευταίο διάστημα, κύριος Χατζηδάκης, για να μπορέσει σήμερα να είναι έτοιμη αυτή η πεζογέφυρα και να παραδοθεί στο μαρουσιώτικο λαό. Είναι όμως σίγουρο επίσης ότι χρειάζονται και άλλες τέτοιες προσπάθειες ώστε οι μαθητές να πάνε με ασφάλεια στο σχολείο τους, τα άτομα με αναπηρία να μην χάνουν το δικαίωμα της ένωσης της πόλης μας, και βεβαίως τον κάθε έναν πολίτη ο οποίος μέσα από μια μεγάλη λεωφόρο δυσκολεύεται στη μετακίνησή του. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε προγραμματίσει άλλες δύο μεγαλύτερες, εάν θέλετε, μεγαλύτερου μήκους από αυτήν. Ένα στο βόρειο κομμάτι, στο πρώτο λύκειο και γυμνάσιο, για να ενώνεται και το δάσος Συγκρού με τον κάθε πολίτη που θα ήθελε να το επισκέπτεται, αλλά και τους μαθητές, και μια άλλη πεζογέφυρα στην Αγίου Κωνσταντίνου, για να μπορέσει εκεί που υπάρχουν πολλά τροχαία ατυχήματα να αποσοβιστούν και να μπορέσει να γίνει με ασφάλεια μετακίνηση των συμπολιτών μας. Αυτός είναι και ο λόγος ότι έχει μεγαλύτερη αξία η σημερινή παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, διότι οι μελέτες οι οποίες έχουν φτιαχτεί και είναι ολοκληρωμένες θα εγχειρηθούν, αγαπητέ Υπουργέ, στο Υπουργείο σας, στους αρμοδίους βεβαίως, θα έλεγα υπευθύνους, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τις επόμενες πεζογέφυρες με ταχύτητα και το πρόγραμμά μας να μπορέσει να ολοκληρωθεί ως διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου. Θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η φύλαξη του κάθε ενός έργου υποδομής που γίνεται. Είναι πολύ σκληρό για μας, για όλους μας, όταν φτιάχνουμε με μεγάλη δυσκολία κάθε έργο σήμερα, δεν υπάρχουν τα δάνεια, δεν υπάρχει το εύκολο χρήμα, υπάρχει υδρότας, νυχθημερής προσπάθεια δική μου και των συνεργατών μου για να μπορέσει λιθαράκι να γίνει ένα έργο. Και όταν αυτό δεν συντηρείται από λίγους, είναι κάτι το οποίο μας πικραίνει. Υπό αυτή την έννοια και αυτή η πεζογέφυρα και η άλλη θα έχει την φύλαξη, εάν θέλετε, μέσα από κάμερες οι οποίες θα μπορούν κάποιον ο οποίος ασχημονεί να αντιληφθεί ότι δεν είναι μόνος του στην πόλη και πολύ περισσότερο δεν είναι δική του μόνο η γέφυρα. Αυτή η γέφυρα ανήκει στο μαρουσιώτικο λαό
και οφείλουμε όλοι να το σεβόμαστε αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το έργο μας συνεχίζεται, ένα έργο το οποίο είναι έργο βγαλμένο από το πρόγραμμα που από την ετοιμιγωρία του κόσμου έχουμε πάρει. Ήδη τις επόμενες μέρες θα εγκαινιάσουμε ένα σχολικό συγκρότημα δημοτικό στο 4ο Δημοτικό Σχολείο στην Κοκκινιά, σε λίγες μέρες, λίγο πριν γίνει ο αγιασμός, δηλαδή τη Δευτέρα, και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα εγκαινιάσουμε μαζί και έναν βρεφονηπιακό σταθμό πάλι στην Κοκκινιά, στο 285. Και τα πράγματα συνεχίζονται. Συνεχίζονται με τη βιοκλιματική ανάπλαση του κέντρου που βρίσκεται πλέον ο εργολάβος ήδη στην κατασκευή. Υπάρχει ένα υπόγειο πάρκινγκ στις Ευτέρπεις που ξεκινάει και αυτό, και βέβαια ένα πρόγραμμα στο οποίο ήδη ενταχθήκαμε από 84 δήμους, 6 δήμοι, που έχει να κάνει με την πράσινη διαδρομή και ανάπλαση που αφορά κυρίως συνοικίες όπως είναι του Παραδείσου, του Αγίου Θωμά, καθώς επίσης και άλλες πλευρές προς το Ψαλίδι. Άρα λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, που χρειάζεται κοινωνική πρόνοια και μέρημνα, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι κάνουμε γίνεται με μεγάλη προσπάθεια, και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, όπου ακόμα και αυτή τη στιγμή, σε μία μέρα αλλά και σε μία ώρα που δεν είναι από τις πιο μη δημιουργικές ώρες, βρίσκεστε εδώ, πάντα συμπαραστάτε στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σύντομα θα τα ξαναπούμε. If you know, so you can wind it greater. If you know, so that you tell the little girl them later. If you know, so that you want the number one queen, and you're making all the cream, and you're not let them in. So where we go, so them back off, and now she don't make it. Yeah, all I want, so woman, I hope you take it. You alone again, the girl, you know the time for war. So tell a girl, sit down and check it. Tell her for back off, and now she don't make it. Yeah, all I want, so woman, I hope you take it. You alone again, the girl, you know the time for war. So tell a girl, sit down and check it. Well, oh man, you're ready for bust the place. Ready for done the place. Wind up your waist, because you know you're not a tree in your face. Sexy body shape, and you're round like a grape. And you know, so no man now gonna make no mistake. She lack intelligence and experience. Low confidence, them the girl, they just not no conscience. Touch your belly so can't come talk to you, because you don't know, so that you never run through the crew. Fuck up, I know she's a man.